Για έναν βήμα, μόλις ο ακροατής ο κύριος Γιώργος, καλημέρα κύριε Γιώργο μας, ότι η Χαλκιδική με διπλασίασε τις γαλάζιες σημαίες εκεί στις παραλίες της, που αν το δεις ας πούμε, και εντάξει δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα, γιατί είναι και κάποιοι φίλοι που ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες από τις δικές μας που έχουμε χιλιόμετρα παραλίων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των γαλάζιων σημαίων. Αν μη τι άλλο, δείχνει την πολιτική ενός Δήμου. Κατά πόσο ψηλά βάζει τον πύχη για τον τουρισμό, για την προβολή της χώρας. Είναι και αυτό μια προβολή, τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή μας και έπρεπε να το δουν πιο σοβαρά εκεί στο Δήμο. Να καλημερίσω τον κύριο Πανταζή, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πανταζή. Καλημέρα, κύριε Ζαγκαράκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, για πάμε να μπούμε κατευθείαν στο. Θα συμφωνήσω με πολλά από όσα είπατε, αλλά ακούγοντας τις δύο προηγούμενες συνεντεύξεις, επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω την συνέντευξη της κυρίας Αντιδημάρχου τραγική. Και θα εξηγήσω γιατί. Αν δείτε σήμερα σε όλα τα blogs, ελληνικά, εθνικά και ξένα, έχουν αναγάγει τις βραβεύσεις των γαλάζιων σημαίων σε πρώτο θέμα. Και μάλιστα πολλές ελληνικές αλλά και ξένες blog και site και τα λοιπά, δημοσιογραφικά portals και τα λοιπά, διατυμπανίζουν ότι η Ελλάδα με τη βοήθεια της Χαλκιδικής, και όχι μόνο, το λέω γιατί αναφερθήκατε πρωτήτερα, έφτασε να κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως φέτος. Δεν την είχε αυτή την διάκριση τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό προέκυψε διότι πέρυσι είχαμε 497 γαλάζιες σημαίες ανά την επικράτεια σε όλη τη χώρα και φέτος αναβήκαμε κατά 48, 545 τον αριθμό. Είναι οι παραλίες, τα σκάφη, οι πλάζια τα λοιπά που βραβεύτηκαν, μάλλον όχι, 545 είναι μόνο παραλίες. Από εκεί και μετά ακολουθούν 16 σκάφη, πλάζια τα λοιπά. Με το διεθνές πιστοποιημένο σήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση της γαλάζιας σημαίας. Ναι, αλλά είναι ΜΚΙΟ όμως, έλεγε η κυρία Αντιδήμαρχος. Ακούστε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, γιατί η ΜΚΙΟ έχει διπλή ερμηνεία. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η μη κερδοσκοπική οργάνωση. Ακούστε λίγο. Και τότε που πάμε τα 35.000 να δώσουμε εκεί, κάνουμε τώρα το. Ακούστε με λίγο. Ναι, τον αντίλογο. Όσοι γνωρίζουν από πιστοποιήσεις, είτε προϊόντων, είτε οποιαδήποτε πιστοποίηση, αντιλαμβάνεστε ότι πίσω από εκεί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχει ένας οργανισμός που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι παγκόσμιος. Έχει εργατικό προσωπικό, εκτός αν συμφωνήσουμε ότι αυτοί που δουλεύουν και δίνουν αυτές τις πιστοποιήσεις δεν θα πληρώνονται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου, ούτε καν το εξετάζουμε, γιατί πολύ απλά γνωρίζουμε τι σημαίνει η βράβευση και η πιστοποίηση μιας παραλίας, μιας πλάζ, είτε ιδιωτικής, είτε δημοτικής, πόσο αξία παίρνει με αυτή την βράβευση. Να είστε σίγουροι ότι υπάρχει πολλής κόσμος, ιδιαίτερα φέτος με τον κορονοϊό, που βάζει σε προτεραιότητα όταν κανονίζει τις διακοπές του ποιες παραλίες και ποιες χώρες έχουν καθαρές παραλίες. Εμείς έχουμε στην Ιερά Πέτρα, συμβαίνει και έτσι καλά, και το εξής τραγικό, να έχουμε πεντακάθαρες, όχι απλά καθαρές παραλίες, αλλά να έχουμε, ακούστηκε και είναι κοινή διαπίστωση, όχι μόνο δική μου. Γιατί εγώ μπορώ να υπερβάλλω, μπορώ να έχω άλλους σκοπούς, έτσι. Αλλά είναι κοινή διαπίστωση ότι η Δημοτική Αρχή, αυτό το συμπέρασμα βγάλατε εσείς, οι ακροατές σας, εγώ, έχει σε πολύ υποδιέστερη μοίρα και επιλογή τις γαλάζιες σημαίες. Θα αμφισβητήσω πάρα πολλά πράγματα, όπως είπε πρωτήτερα η Αντιδήμαρχος, αρμόδια για το τουριστικό τομέα. Θα πούμε όμως, και επιτρέψτε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί πραγματικά αξίζει να ασχοληθούμε με το θέμα και να πούμε τι πραγματικά συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία. Καταρχάς, πέρυσι έχετε δίκιο να λέτε ότι κατά προηγούμενα χρόνια, πριν τη Δημαρχία Καλαντζάκη, είχαμε 14 γαλάζιες σημαίες. Θα συμφωνήσω ότι τα κριτήρια τότε ήταν, αν θέλετε, λιγότερο. Ήταν λιγότερα επίπονα, τέλος πάντων, λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερα. Αυτό σημαίνει, και
τα περισσότερα κριτήρια είναι ακριβώς γιατί η πιστοποίηση αυτή εδραιώθηκε και τα πράγματα αυτά και τα πράγματα όσον αφορά την πιστοποίηση έγιναν πολύ πιο πιεστικά. Δηλαδή είδαμε ότι ο τουριστικός κλάδος, οι tour operators αλλά και οι managers του τουρισμού αγκαλιάζουν αυτό το θεσμό και τον επιζητούν. Και σας το λέω σαν άνθρωπος ο οποίος έχω υπηρετήσει από τη θέση του αντιδημάρχου τουρισμού και επιτρέψτε μου να γνωρίζω καλύτερα από κάποιους άλλους τον τρόπο που διακινούνται τα τουριστικά πακέτα. Είναι ειδικά φέτος βασική προϋπόθεση και είναι ένα πολύ ηχηρό brand προκειμένου κάποιος να κλείσει τα τουριστικά του πακέτα. Δεν είναι το μοναδικό όμως. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ να πω επίσης ότι πέρυσι είχαμε πάρει δύο γαλάζιες σημαίες τις οποίες χάσαμε μετά από έλεγχο και κατέβηκαν έχοντας τη δημόσια δήλωση Δημοτικού Συμβούλου αρμόδιο για το θέμα του κ. Παπαδοπετράκη ότι οι γαλάζιες σημαίες θα επανέλθουν. Δεν επανήλθαν ούτε πέρυσι ούτε φέτος, κύριε Τσαγκαράκη. Φέτος οι πληροφορίες που είχαμε από πολύ νωρίς για το θέμα το παρακολουθούμε όλο τον χρόνο και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που έχουμε ως παράταξη. Η Δημοτική Αρχή δεν ετήθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να έχουμε φέτος, το καλοκαίρι του 2021, κάποιες γαλάζιες σημαίες στις δημοτικές παραλίες. Αντιθέτως, βλέπουμε αύξηση από δύο παραλίες, αν θυμάμαι καλά, σε 6 στο σύνολο, από ιδιώτες. Λέτε αυτοί να κάνουν λάθος. Λέτε αυτοί να σκοντάφνουν σε κρομιδόφυλλα του τύπου είναι ΜΚΟ, είναι όλα αυτά που ακούστηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και σε εσάς, σταθμό σας εννοώ, αλλά και εχθές σε ένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εγώ προτείνω να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να παλέψουμε για οτιδήποτε φέρνει περισσότερη αξία στην περιοχή μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Και αν είχαμε αναλάβει, κυρία Τσαγκαράκη, τη Δημοτική Αρχή, πρώτη μέρημνα που θα είχαμε στο νου μας, προτεραιότητα με λίγα λόγια, θα ήταν η σύσταση μιας επιτροπής όπου θα ασχοληθεί με κάθε είδους πιστοποίηση που έχει να κάνει με τις πιστοποιήσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Ακούστε όμως και κάτι άλλο τραγελαφικό, το θίξατε πρωτήτερα, που επίσης δείχνει την ανυπαρξία και την απραξία της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε από τους Δήμους της Κρήτης, ο τέταρτος Δήμος, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου έχουμε τεράστια ακτογραμμή και μάλιστα παραλίες που δεν είναι βραχώδεις, που μπορεί ο καθένας να κάνει τον μπάνιο του, είναι ελάχιστες παραλίες που είναι ακατάλληλες εντός πολλών εισαγωγικών, λόγω των βράχων, όχι καθαρότητας νερών, το διευκρινίζουμε αυτό, να κάνει τον μπάνιο του. Έχουμε ερημικές παραλίες, έχουμε πολυσύχναστες παραλίες, έχουμε οργανωμένες από ιδιώτες και βλέπουμε ένα Δήμο να υπάρχει μια απίστευτη ανακολουθία λόγων και πράξεων. Το λέω αυτό, διότι και πέρυσι μας είχαν υποσχεθεί τα ίδια που υπόσχονται φέτος. Ακούστηκε πρωτήτερα ότι το κόστος για τις γαλάζιες παραλίες είναι 35.000 ευρώ. Η μία ή όλες. Να. Ξέρετε, τα μισόλογα δεν μου άρεσαν ποτέ στη ζωή μου. Σύνολο θα είναι. Και όταν βγαίνεις. Τώρα πόσο και να δεν ξέρω πόσο πληρώνουμε, αλλά αν σκεφτεί κάποιος ότι για να κάνεις ένα βίντεο, ας πούμε, της Ιεράπετρας, θες ένα αρκετά μεγάλο budget και να το κυκλοφορήσεις, αν κάνεις κάποια φυλάδια και να έχεις τέτοια πράγματα στο νου σου να κάνεις, πάλι θα δώσεις κάποια χρήματα να το κάνεις και μπορεί να μην έχει. Το αποτέλεσμα που θες για την προβολή. Αλλά αν αυτό είναι δωρεάν, μιας και μπαίνεις στη σελίδα, ας πούμε, των γαλάζιων σημαίων, ο τουρίστας, ο επισκέπτης και θα δει ότι εκεί έχει γαλάζια σημαία. Είναι οργανωμένη παραλία, άρα νιώθω ασφαλής, έχω τον αβαγωσώστη, είναι καθαρά τα νερά, δεν έχει κολοβακτηρίδια, δεν έχει. Ναι. Προαιρετικά κριτήρια και υποχρεωτικά. Να. Χρονιά με τη χρονιά τα κριτήρια που είναι υποχρεωτικά αυξάνονται. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, έτσι, την ποιότητα και οι έλεγχοι αυξάνονται. Παλιότερα με ένα ή δύο ετήσιους ελέγχους έπαιρνες γαλάζια σημαία. Τώρα λοιπόν, γιατί και η επικινδυνότητα. Αλλά έχει δίκιο εκεί η κυρία Αντιδήμαρχος. Βεβαίως έχει δίκιο σε αυτό. Δεν σημαίνει όμως, και κατά την προσωπική μου άποψη, ότι δεν το μπαίνει στην διαδικασία.
ότι αυτό για όλους τους άλλους δήμους και για όλους τους άλλους επιχειρηματίες δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Ακούσαμε και το άλλο, ότι υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες του τουρισμού οι οποίοι τους αφήνει παγερά αδιάφορους το σήμα της γαλάζιας σημαίας. Εγώ έχω να προτείνω κάτι, κύριε Τσαγκαράκη, σε αυτούς. Να προετοιμαστούμε και να τους κάνουμε δώρο μία. Θα μας πούνε όχι, δεν τη θέλουμε. Άρα είναι άλλοι οι λόγοι, πιθανόν οικονομικοί, πιθανόν λέω, που αφήνουν σε δεύτερη, τρίτη μοίρα ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το να έχουν γαλάζιες σημαίες. Υπάρχει όμως και η μεγαλύτερη γάμα των επιχειρηματιών και θα πούμε και ονόματα, θα πούμε και ονόματα και το Robinson Club, αλλά και, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι την επωνυμία του ξενοδοχείου του κυρίου Λιοντον Μίτσου. Είναι από τα ξενοδοχεία που έχουν ετηθεί και αν θυμάμαι καλά, στο Σαντάνα, σωστά, είναι σε διαδικασία έτσι ώστε να ζητήσουν γαλάζια σημαία και πολύ καλά κάνουν. Νομίζω την πήρε, Σαντάνα, Όστρια, Κάκος και το Sunshine και το Κορίβα. Αυτά είναι τα ξενοδοχεία που πήραν τις γαλάζια. Άνθρωποι με λίγα λόγια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους υπόλοιπους, αλλά είναι δικιά τους υπόθεση. Εδώ συζητάμε όμως για το τι θα πρέπει να κάνει ο Δήμος για αυτούς τους επιχειρηματίες. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο, κατά την άποψή μου, μετά τη σύσταση αυτής της Επιτροπής που θα είχαμε φτιάξει εμείς, η οποία θα ενημέρωνε τους πάντες για όλα τα δικαιώματα, τον τρόπο κτλ. Κτλ. Θα διακτηνίζαμε με λίγα λόγια αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι και θα καλύπταμε ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους ή και ολόκληρο με χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος κτλ. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης με λίγα λόγια και επιτρέψτε μου να το γνωρίζω αυτό. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο και ας μην το πάρουν ως κατηγορία στη Δημοτική Αρχή αλλά να το θέτω έτσι ως μια πραγματικότητα. Δεν ξεκινάει η Δημοτική Περίοδος από την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Ζουμελιωτάκη στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Δημοτική Αρχή αριθμεί περίπου 7 χρόνια, κλείνει σε λίγους μήνες, όπου ξαφνικά μου φαίνεται πως συνειδητοποίησαν ότι, εντάξει ρε παιδιά, και οι γαλάζιες σημαίες καλές είναι να τις έχουμε, αλλά είναι ακριβές, αυτοί που τις διαχειρίζονται είναι ΜΚΟ και δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ ναι, και υπάλληλος, δηλαδή λιγάκι, δεν έχουν υπάλληλο για να τα... τρέξει όλα αυτά και είναι μια γραφειοκρατική πέρα. Κορονοϊό, γιατί τα ακούσαμε και αυτό του λόγου κορονοϊού, τέλος πάντων, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Το αντιλαμβανόμαστε. Υπήρχαν υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι κάνουν απέρτιδες και εξαιρετικές προσπάθειες, το προσωπικό του Δήμου αναφέρομαι, και βοηθούν την εκάστοτε δημοτική αρχή. Ξέρετε, τους υπαλλήλους δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο δήμαρχος, τους ενδιαφέρει, ευτυχώς, τους ενδιαφέρει να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Άρα είμαι απόλυτα σίγουρος, διαχειρίστηκα, συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους επί σειρά ετών και από τα τελευταία μου καθήκοντα και συνεργάζομαι, συνεχίζω και σήμερα. Υπάρχει επαφή με τους υπαλλήλους αυτούς, έχοντας κάθε δικαίωμα ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Να σταθούμε λίγο στην ουσία και να πάμε λίγο, κυρία Τσαγκαράκη, στην τουριστική προβολή. Εγώ περίμενα από τη Δημοτική Αρχή να είχε βγει ήδη με την έναρξη, αντί να κάνουν φιέστες, να βγουν και να πούν ότι. Γιατί τα προηγούμενα έτη είχαν πει οι ίδιοι άνθρωποι ότι θα έχουμε του χρόνου έναν τουριστικό οδηγό, ο οποίος τουριστικός οδηγός δεν εκδόθηκε ποτέ, παρότι επί των ημερών μου και σε συνεργασία με συγκεκριμένους ανθρώπους είχαμε ετοιμάσει τη μελέτη, την τεχνική έκθεση προκειμένου να έχουμε τα επόμενα χρόνια αυτόν τον τουριστικό οδηγό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, ξέρετε, διότι και τα κείμενα αλλά και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, αλλά εφόσον αναφέρεται και σε αρχαιότητες, τα κείμενα αυτά να πιστοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Φορέα Αρχαιοτήτων. Ναι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, εκδίδουμε για τους ιδιώτες. Είναι εύκολη υπόθεση. Για το δημόσιο όμως, τους δήμους, τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Όλοι οι γειτονικοί δήμοι έχουν τουριστικό οδηγό. Και μάλιστα τον συμπληρώνουν και κάνουν επανεκτυπώσεις χρονιά παρά χρονιά. Εμείς βγάλαμε τότε μια προσπάθεια, την οποία χαιρέτησα, συνεργάστηκα
Γι' αυτό και κάναμε εκ των ημερών μου επανέκδοση με τα νέα δεδομένα του χάρτη της πόλης. Υπάρχει σε αρκετές χιλιάδες πηλάδια από τότε μέχρι και σήμερα. Άρα υπάρχει υλικό, λέτε. Υπάρχει υλικό. Άλλο χάρτης και άλλο τουριστικός οδηγός. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα να μιλάει για την λαογραφία, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε. Έτσι, μπορεί να είναι τσέπης ή τσάντας τέλος πάντων, ή μπορεί να είναι ένα ολόκληρο λεύκομα. Και τα κιόσκια αυτό... είναι αυτά που δίνουν πληροφορίες, διάφορα που πάντα μπορεί να στηθούν στην πόλη. Δηλαδή, ξεφεύγουμε... εν πάση περιπτώσει, για να μην το ξεφύγουμε, το πλατιάσουμε το θέμα, η πολιτική, η τουριστική πολιτική δεν είναι μόνο θέμα ΕΟΤ ή θέμα πολιτείας ή θέμα πρωθυπουργού, είναι και θέμα δήμου, δημάρχου, περιφέρειας, περιφερειάρχη, όλη αυτή η αλυσίδα για το πώς βλέπεις και το πώς λειτουργείς και πώς το προτάσεις. Για τον τουριστικό προϊόν έχουμε ακούσει εδώ στην Ιεράπετρα τα τελευταία πολλά χρόνια πάρα πολλές και με έτσι μεγαλεπίβολα σχέδια. Να θυμίσω από την κρουαζιέρα που θα ερχόταν και τα ρόδο πλοία, να τα λέω σωστά. Είχα γίνει προσπάθεια μέχρι από το να διοχετεύσουμε τα προϊόντα μας, ας πούμε, στα ξενοδοχεία, τα αγροτικά. Έχουν ακουστεί τόσο ωραία πράγματα και ιδέες, όμως πάσχουμε στην υλοποίηση αυτών των ζητημάτων, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα αν πας σε ένα ξενοδοχείο θα φας το λούρπακ, το βουτυράκι. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί ένας πρωθυπουργός, παράδειγμα, ένας υπουργός τουρισμού, μόνος του να κάνει πράγματα. Αυτό θα πρέπει να είναι και να φαίνεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Κυρία Δαγκαράκη, υπάρχει. Οι φορείς οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες δραστηριότητες και θέλουν και μπορούν και έχουν όχι, την ευκαιρία. Όχι, άμα θέλουν, γιατί μπορεί να μην θέλουν, παιδί μου. Τώρα, εσύ με το ζόρι πρέπει να το κάνεις αυτό. Έτσι, δεν το αλλά, κάποιοι, ξέρω εγώ. Επιτρέψτε μου έτσι να αναφερθώ περαιτέρω για το θέμα της προβολής. Δεν έχουμε δει κανένα διαφημιστικό σποτ. Σε άλλους δήμους υπάρχουν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει, ακόμη και η Περιφέρεια έχει κάτι αντίστοιχο, προκειμένου να διαφημίζει την περιφέρεια, την περιοχή. Και έχουμε εργαλεία, όπως αυτό ας πούμε που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα. Αυτό βλέπω ας πούμε του Δήμου, του Αγίου Νικολάου, συνεχώς ένα βιντεάκι κυκλοφορεί. Και του Δημοσιτεία, και του Ηρακλείου. Τέλος πάντων, υπάρχουν εργαλεία και πολύ οικονομικά που μπορείς να κάνεις και στοχευμένες πώς το λένε, διαφημίσεις μέσω Google και λοιπά. Μπορείς με πολύ λίγα χρήματα να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, αρκεί να υπάρχει τουριστικό προϊόν, ξαναλέω. Γιατί το πάμε λίγο, δηλαδή εντάξει, έχουμε την παραλία μας, εμείς την αγαπάμε και την ξέρουμε, αλλά είπαμε δεν πιστοποιείται. Έχουμε ο Καλές, είναι κλειστός αν δεν κάνω λάθος ακόμα. Αυτό ήθελα να πω, το Καλές είναι ένα εγωτάσιο. Ο Ναπολέοντας, εντάξει, είναι απλά ο Ναπολέοντας, είναι ένα σπίτι εκεί κλειστό νομίζω. Το Φρούριο του Καλέ είναι κλειστό και φέτος. Είναι κλειστό διότι δεν είναι επισκέψιμο, διότι γίνονται εργασίες. Εντάξει, από πέρυσι γίνονται εργασίες. Και καλώς γίνονται, υπάρχει μια εργολαβία σε εξέλιξη. Όμως εδώ μιλάμε για... Πώς μπορεί να αναδεικνύουμε τα καλά μας πράγματα, τα θετικά μας. Ακριβώς, ένας τουρίστας όταν θα έρθει στην Ιεράπετρα θα πρέπει τουλάχιστον το καλοκαίρι και από πολύ νωρίς τώρα να έχουν ετοιμάσει όλες αυτές τις υποδομές. Παράδειγμα. Να μην πω για το κυκλοφοριακό που χάνεται ο τουρίστας. Και ρωτάει. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν είναι πολύ στην εικόνα. Δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να κάνουμε συνέντευξη για όλα. Θέλω να κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα και να σταθούμε σήμερα στην τουριστική προβολή. Ένα και τη έναρξη τη περίοδου τη τουριστική και στι γαλάζιε σημαίε. Ακούστε λοιπόν. Το ψηφιακό μουσείο, το παλιό δημαρχείο, όπου εκεί θα φιλοξενούσε και την βιβλιοθήκη κτλ. Είναι κλειστό εδώ και 3 χρόνια. Ή μήπως κάνω λάθος. Ναι. Μεταφέρεται βιβλιοθήκη. Εκεί λοιπόν 3 χρόνια μεταφέρεται. Εντάξει, το σπίτι του Ναπολέοντα έγιναν κάποιες εργασίες, οποίες στηρίξαμε με νύχια και με δόντια, αλλά έτσι και με μια επιθυμία ότι επιτέλους το σπίτι του Ναπολέοντα επισκευάζεται και τέλος πάντων έτσι όπως επισκευάστηκε, γιατί υπάρχουν και σοβαρές αντιρρήσεις. Όμως παραμένει κλειστό. Άρα φτιάξαμε το σπίτι του Ναπολέοντα και το κρατάμε κλειστό. Και θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή πώς θα το λειτουργήσουμε, ποιος θα το λειτουργήσει, τι διάκοσμος θα υπάρχει μέσα. Ενώ εμείς έχουμε κάνει προτάσεις και για το διάκοσμο μέσα
και για την λειτουργία του χώρου αλλά και του περιβάλλοντα. Θα πρέπει λοιπόν εξωτερικά από το συγκεκριμένο σπίτι, που κατά άποψή μου είναι αξιοθέατο τουριστικό, θα πρέπει να υπάρχει πλακόστρωση, πεζοδρόμηση, και το πολύ πολύ εύκολο πρέπει να έχει γίνει ήδη η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στο συγκεκριμένο δρόμο. Η σήμανση η οποία δεν υπάρχει, είδατε ότι φύγω πάρα πολύ απλά πραγματάκια, τα οποία κανονικά ένας αρχηγός μιας παράταξης δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάει. Αλλά να ασχολούμαστε με άλλο επίπεδο θέματα. Μας ενδιαφέρει όμως και αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα, από τα πολύ απλά μέχρι τα πολύ σύνθετα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Σήμανση δεν υπάρχει ούτε στις παραλίες, η καραϊφαριότητα, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, στις παραλίες, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, ή η τάξη, η ευταξία είναι σε άθλιο χάλι. Πάρτε την κάμερά σας και βγείτε σε όλες τις παραλίες να δείτε πόσο δίκιο έχω. Άρα λοιπόν οι προσπάθειες έπρεπε, καταρχάς έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμένο εθελοντικό κίνημα. Είδαμε την προσπάθεια του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, την οποία χαιρετήσαμε, όπου όρισε έναν δημοτικό σύμβουλο για θέματα εθελοντισμού. Δεν βλέπουμε όμως παρά μόνο στην αρχή προσπάθειες, έπρεπε αυτές να είχαν γίνει ήδη. Και στο νησί να υπάρχει καθαριότητα, η οποία θα καθυστερήσει πάρα πολύ φέτος η εργολαβία η συγκεκριμένη. Λόγω αστοχιών, λόγω έτσι. Όμως να επιστρέψω στην τουριστική προβολή, κύριε Τσαγκαράκη. Δεν μας τιμά όλο αυτό που συμβαίνει στην Ιερά Πέτρα. Ακούμε καθημερινά παράπονα από τον κόσμο, πάρα πολλά σας πληροφορώ, και όσο πάει είναι και εντονότερα, που οι άνθρωποι μας ενημερώνουν για πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, με την προβολή, με τον τουρισμό, με τέλος πάντων την ανοιχτή πόλη που έπρεπε να έχουμε, τον ανοιχτό Δήμο, έτοιμο να φιλοξενήσει τον κόσμο που θα έρθει, που θα επιλέξει να κάνει τα μπάνια του στις όμορφες παραλίες. Αντί αυτού έχουμε κατεστραμμένες ντουζιέρες, πύργους ναυαγωστών, οι οποίοι κοίτονται στο έδαφος, ατάκτως ερημένα αντικείμενα σε πολλές παραλίες και μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν μας. Επιτέλους, πότε θα μπει τάξη σε όλη αυτή την ιστορία και να αφήσουμε, λέω εγώ, τις φιέστες και να μπούμε να προσεγγίσουμε το θέμα του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα με σοβαρότητα. Mm. Γιατί φύγω το θέμα του πρωτογενή τομέα. Γιατί και ένας φίλος μου... τώρα, ο κύριος Γιώργος μας λέει, μα δεν είναι μόνο οι παραλίες, είναι και ο γαστρονομικός πολιτισμός. Θα το έλεγα και αυτό. Δεν είναι μοταρχία μας που έχουμε μπόλικα, ιστορία μεγάλη. Για να καλάσει λίγο χρόνο παραπάνω σήμερα, προκειμένου να αναδείξουμε δύο συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αναφέρθηκα πρωτήτερα. Θίγω και το θέμα του πρωτογενή τομέα, διότι πριν λίγες εβδομάδες σηκώσαμε το θέμα του ότι χάσαμε μόνο οι γεραπετρίτες παραγωγή την ενίσχυση από το Ταμείο De Minimis, το Ευρωπαϊκό Ταμείο De Minimis. Λίγες εβδομάδες μετά συνειδητοποιούμε ότι χάσαμε ξανά τις γαλάζιες σημαίες. Μα ας αντιληφθούμε επιτέλους ότι κάτι συμβαίνει. Εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα στη Δημοτική Αρχή, διότι θα τους έχουμε. Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια και κάτι μήνες. Και πρέπει να φροντίσουμε ως παράταξη, ως αντιπολίτευση, να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με έναν τρόπο τέτοιο έτσι, χωρίς να υπάρχει πρόθεση να τους προσβάλλουμε, χωρίς να υπάρχει μια τάση έτσι να τους απορρίπτουμε. Αλλά θα πρέπει επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία είτε έχουν υποσχεθεί είτε δεν έχουν υποσχεθεί, πρέπει να γίνουν. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Τώρα, το τι θα κάναμε εμείς αν είχαμε πάρει το Δήμο, θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική διοίκηση, διαχείριση των πραγμάτων, με συγχωρείτε, σε θέματα πρωτογενή τομέα, τουρισμού και υγείας. Κορονίδες και οι τρεις. Κορυφαία θέματα για να ασχοληθεί κανείς, με τεράστιο πεδίο, προκειμένου να δουλέψει και να φέρει σοβαρά αποτελέσματα. Και στα τρία. Μπορείς να απορρίπτουμε βεβαίως τα επιμέρους ζητήματα τα οποία υπάρχουν θέλει δουλειά, θέλει κόπο για όλα αυτά που λέτε κι εσείς, και πρόγραμμα και βασικά να έχεις όραμα, γιατί εδώ μας λείπει το όραμα και μην μου λέτε τώρα ότι πώς το λένε, είναι ρομάντζο και λοιπά. Δεν είναι ρομάντζο, υπάρχει όραμα, ειδικά από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Πού είναι το όραμα? Το μόνο όραμα που έχουν
είναι πώς θα ξανακερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Πιστέψτε με. Όπως κάθε στην καρέκλα αυτή καρπαθαίνουν, τέλος πάντων. Ναι, κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία. Οπότε, συνοψίσοντας, μιλήσαμε για γαλάζιες σημαίες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι πολύ μεγάλο, καταλαβαίνω, φάουλ αυτό που συνέβη. Έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να πιστοποιήσουμε τις παραλίες μας, λέτε, να τις ομορφύνουμε, να δε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αν έχεις μια μικρή ψηλοοργάνωση, κάθε τέλος Απρίλιο, όπως κάνουν και επαγγελματίες, ας πούμε, του τουρισμού που αρχίζουν και ομορφαίνουν και φτιάχνουν τα καταστήματα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Δήμος. Να καθαρίζει, να βάζει τις. Πώς το λένε. Τις, υπάρχει και το θέμα του απολογισμού, δηλαδή και της αυτοκριτικής, θα μπορούσα να πω. Κάθε τέλος σεζόν θα έπρεπε αυτή η επιτροπή που αναφέρθηκα πρωτήτερα να κάνει την καταγραφή σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της κάθε περίπτωσης. Τι δεν κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά από αυτά που οργανώσαμε, ή τι ξεχάσαμε, ή τι δεν μπορέσαμε, ή τι δεν προλάβαμε να οργανώσουμε και να υπάρχει μια στόχευση για την επόμενη χρονιά. Έτσι διοικούνται σήμερα οι Δήμοι, κύριε Τσαγκαράκη, και όχι με δουλειές και σχέδια του ποδαριού. Εντάξει, ο κόσμος που αυτό ψήφισε, okay, το αντιλαμβάνεται. Δεν ξέρω πόσοι συμφωνούν και πόσοι διαφωνούν σε όλα αυτά. Οπότε, τι να πω τώρα. Λοιπόν, οπότε, για να κλείνουμε αυτή τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου λίγο. Θέλω λίγο χρόνο ακόμη, επιτρέψτε μου, και σας ευχαριστώ. Έχουμε θέσει το θέμα προεκλογικά και επιμένουμε τη δημιουργία μιας δημοτικής αγοράς σε όλους τους Δήμους, οι οποίοι επενδύουν και στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, ξέρετε, και αν δεν πάνε μαζί, είναι υποχρέωσή σου να τα πας. Την κατασκευή μιας δημοτικής αγοράς. Είναι άπιαστο όνειρο για την παρούσα δημοτική αρχή. Μπορεί να μην θέλουν και δική σας πρόταση, αλλά μπορεί να προτείνουν κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι. Σε όσες διακοπές έχω πάει, το κάνουν όλοι, είμαι σίγουρος, και αυτοί που μας ακούν και αυτοί που θα μας ακούσουν το βράδυ ακούγοντας μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη. Να είστε σίγουροι, αλλά κάποιοι το συμπεριλαμβάνουν και στα τουριστικά τους πακέτα, την επίσκεψη σε δημοτικές αγορές, σε όλες τις περιοχές. Εννοείται. Άρα λοιπόν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι ένα τουριστικό προϊόν η δημιουργία και η λειτουργία μιας δημοτικής αγοράς που θα βοηθήσει, προσέξτε με, στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, και έχουμε πολλούς αποβάστους, ιδιαίτερα νέους παραγωγούς, που με χίλιες δυο δυσκολίες προσπαθούν να μπουν τα μεταποιημένα προϊόντα τους, βιολογικά και δεν ξέρω τι άλλο, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, υπάρχει τεράστιος βαθμός δυσκολίας. Θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα κύκλωμα εντός πολλών εισαγωγικών, που θα πρέπει να πληρώσει ακριβά προκειμένου να δείξει πεδίο δόξης λαμπρό, λοιπόν, και για την ιχθυοπαραγωγή μας, αλλά και για τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα που μεταποιούν προϊόντα. Πρέπει να αλλάξουμε level, κυρία, πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο, κυρία Τσαγκαράκη. Δυστυχώς βαράμε μια πολιτική η οποία είναι να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και αυτή όχι τόσο καλά, και να μην υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός για το αύριο. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη Δημοτική Αρχή να λέει, τον ίδιο τον Δήμαρχο, τα μέλη της παράταξης, για έργα, 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 έργα. Να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι η Δημοτική Αρχή έχει 10 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες, οι 17, είναι μέλη που απαρτίζουν παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν η βαρύτητα της υλοποίησης ενός έργου, καταρχάς της απόφασης για την υλοποίηση μετά, πέφτει ένα μεγάλο βάρος, το μεγαλύτερο, και στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Δεν έχουμε ακούσει δυστυχώς τον Δήμαρχο να μας ευχαριστεί για όλη αυτή τη στήριξη όλων αυτών των έργων και των προτάσεων που και εμείς δρομολογούμε και εμείς επιζητούμε ή η Δημοτική Αρχή φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε τώρα αυτό, κύριε Πανταζή, το ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι. Δείχνει καλή συνεργασία αυτό και πρόθεση για καλή συνεργασία. Ναι, καλά. Θα μπορούσε, ας πούμε, τώρα να είχε αν είχαμε ξεφύγει και πραγματικά αγαπούσατε αυτή την πόλη, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, έτσι μην το πάρετε προσωπικά, να είχατε συμπράξει στα σημαντικά γεγονότα. Δηλαδή, κύριε Πανταζή, έχετε διαχειριστεί τις γαλάζιες σημαίες που έχουν πρόπερση. Ελάτε να βοηθήσετε. Θα λέγατε όχι. Ή ας πούμε ποιος, ο κύριος Χινόπουλος, που ξέρει το τουριστικό προϊόν. Έλα να βοηθήσεις, κύριε Χινόπουλο, θα έλεγε όχι.
αν δεν μπορεί. Αυτό, δηλαδή, παιδάκι, αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι πάλι ρομάντζο, γιατί με να μ' αρέσει που είμαι ρομαντική. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να, είναι, να είμαστε μια αγκαλιά σε αυτό το Δήμο, όχι να βγάζει ένα στο μάτι του αλλονού. Και εντάξει, οι εκλογές τελείωσαν, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Καλοπροαίρετη κριτική. Και πάμε όλοι μαζί. Το προβληματισμό σας το διατυπώσατε. Ακούστε τώρα την απάντηση. Για πάμε. Η πρόθεση από πλευράς μας υπάρχει. Όμως αυτός μάλλον που πρέπει να κάνει την πρόσκληση για συνεργασία είναι ο Δήμαρχος. Ελάτε εδώ, παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα, πώς να το διαχειριστούμε. Παράδειγμα, οι γαλάζιες σημαίες. Δηλώνω δημόσια ότι αν συσταθεί μια επιτροπή για τις γαλάζιες σημαίες, σας το λέω από τώρα ότι όλα τα μέλη της παράταξής μου θα φροντίσω να συμμετέχουν σε μια τέτοια, προκειμένου να καταφέρουμε από το καλό το καλύτερο. Ξέρετε, εκφρός του καλού το καλύτερο, όμως επιτρέψτε μου να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Μιλάμε για τα έργα που έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή, έτσι λέει τουλάχιστον, να κάνει. Είναι κοινή η προσπάθεια λοιπόν, αυτό λέω σήμερα στον κόσμο. Έτσι. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δημοτικές αρχές που έχουν αποδείξει τη δυνατότητά τους και τη δυναμική τους. Ένα παράδειγμα θέλω να φέρω. Ο Δήμαρχος έχει πει πολλές φορές για ένα άθροισμα έργων που έχουν καταθέσει ως προτάσεις στον Αντώνη Τρίτση, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ αμφισβητώ το νούμερο, αλλά ας είναι και έτσι. Στο Δήμο Ρεθύμνης, και μάλιστα ανακοινώθηκε διαστόματος του κυρίου Πέτσα, του αρμόδιου υπουργού, στην τελευταία καθοδότου ανακοινώθηκε ένα έργο, όλα για τα υπόλοιπα, στο Δήμο Ρεθύμνης επαναλαμβάνω, και μάλιστα αναβαθμισμένο, εμβληματικού επίπεδου, 24 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο. Πρόκειται για ένα διόροφο παραλιακό πάρκινγκ υπόγειο, όπου στην υπέργεια επιφάνειά του θα φιλοξενήσει ένα πάρκο ψυχαγωγίας. Τέτοια έργα έχει ανάγκη η Ιεράπετρα, κύριε Τσαγκαράκη, που βλέπουμε ότι γίνονται κάποια εργάκια, αλλά χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Όλα αυτά, ξέρετε, βοηθούν στο τουριστικό προϊόν και βοηθούν πάρα πάρα πολύ. Περιπατητικοί χώροι, χώροι φιλοξενίας, χώροι ενημέρωσης. Να. Δεν τα έχουμε αυτά. Τα στενά της κάτω μεράς. Δεν τα έχουμε. Πάντων, ναι, ο πολιτισμός, η κουλτούρα, τα λαογραφικά μουσεία είναι όλα κλειστά. Και αν ανοίξουν κάποια στιγμή, επαφίεται στις προσπάθειες που κάνουν τοπικοί παράγοντες, είτε προέδροι τοπικών κοινοτήτων, είτε προέδροι και σωματεία πολιτιστικών συλλόγων. Πρέπει να το πάρουμε λίγο διαφορετικά και όλο αυτό να οργανωθεί, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Υπάρχει κόσμος, πιστέψτε με, και όχι μόνο συνταξιούχοι, που έχουν τη διάθεση και τολμούν να βοηθήσουν, γιατί οραματίζονται για τον τόπο τους. Αγαπούν τον τόπο τους. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι σκόρπιοι. Θα πρέπει να οργανωθούν, να ενταχθούν σε κάποια σωματεία τα οποία έχει υποχρέωση κατά άποψή μου ο Δήμος να συστήσει ή να βοηθήσει στην σύστασή τους και να υπάρχει ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα που έχουμε διαπρέψει σε αυτό σε ένα βαθμό σε σχέση με άλλους Δήμους. Υπάρχει μια διαφορετικότητα και έχει ενισχυθεί αρκετά με προσπάθειες των συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι ώστε όλοι αυτοί να γίνουν εργάτες εντός πολλών εισαγωγικών και υπηρέτες του τόπου μαζί με τους αιρετούς, με μπροστάριδες τους αιρετούς. Εμείς μια τέτοια διοίκηση θέλουμε να ασκήσουμε στο Δήμο, κυρία Τσαγκαράκη. Γι' αυτό και ο τίτλος της παράταξής μας, μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα. Δεν είναι υπόθεση ενός, δύο ή πέντε ανθρώπων που απαρτίζουν την εκτελεστική εξουσία. Να. Όταν θα έρθει η ώρα σας, που λέμε, θα κρυθούμε γι' αυτό. Θα δούμε τι θα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε, κλείνοντας αυτή τη σημερινή τοποθέτηση, θεωρείται λάθος όλη αυτή την πολιτική για το τουριστικό προϊόν της Ιεράπετρας από την σημερινή Δημοτική Αρχή και επίσης για τις γαλάζιες σημαίες που ξεκινήσαμε να λέμε ότι να μην το υποτιμούμε και να χαμηλώνουμε τον πύχη ή να μπλάξουμε όσα λεφτάκια που θα κάνει η κρεμαστάρια να ζητήσουμε συγγνώμη. Ξέρετε, στη ζωή μου όσες φορές έχω κάνει λάθος, όσες και αν ήταν αυτές, είχα το θάρρος και ζήτησα συγγνώμη. Είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Το προτείνω λοιπόν στη Δημοτική Αρχή και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα των γαλάζιων σημαίων, όπου υπάρχει αστοχία διαχείρισης επί σειρά ετών. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι διαπίστωση αυτή. Δεν είναι αντιπολίτευση. Όταν έχεις γαλάζιες σημαίες και τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, τις κατεβάζουν διότι δεν τηρείς τα μέτρα, κάποιος φταίει γι' αυτό.
Μάλιστα. Έτσι, όταν την επόμενη χρονιά δεν αιτήσε, και ακούστε, υπάρχουν, να ξαναγυρίσουμε στις γαλάζιες σημαίες, επαναλαμβάνω, κάποια προαιρετικά προϋποθέσεις, προαιρετικές, και κάποιες οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Να καθίσουμε, θέλει βοήθεια όλο αυτό το πράγμα. Η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έπρεπε να έχει τουλάχιστον, αυτή είναι η αναλογία κύριε Ταγκαράκη, 20 γαλάζιες σημαίες, χωρίς να υπολογίζουμε στο άθροισμα αυτό τις ιδιωτικές. Των ξενοδοχείων, των ιδιωτικών πλάσεων κτλ. Αυτή είναι η αναλογία της Ιεράπετρας. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που αναφερθήκατε πρωτήτερα, με τον υγιή ανταγωνισμό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια για τις γαλάζιες σημαίες μεταξύ Ιεράπετρας και Γιουνικολάου. Επί Μαστοράκη. Επί Μαστοράκη. Δημάρχου Μαστοράκη. Τέλος πάντων. Αυτός είναι υγιής ανταγωνισμός, ξέρετε, και τίποτα άλλο. Που ωφελεί και τον ένα και τον άλλο. Και τον Δημαρχείο Γιουνικολάου, αλλά και τον Δήμο της Ιεράπετρας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τώρα το χάσαμε. Δεν το χάσαμε τώρα, κύριε Ταγκαράκη. Ναι, το έχουμε χάσει επί σειρά ετών. Λοιπόν, αυτό είναι αποτέλεσμα, παραλαμβάνω, απραξίας συγκεκριμένων ανθρώπων που δυστυχώς ακόμη και σήμερα κρατάνε πόστα. Θα μπορούσαν να κάνουν αναφορά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Τι ενέργειες είχα κάνει επί των ημερών μου εκείνες τις μέρες, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφέρεστε, κύριε Πονταζή, συνέχεια επί των ημερών σας ως αντιδήμαρχο, πραγματικά. Ας πούμε, τι άλλαξε? Δηλαδή τότε κάνατε εσείς, ήταν δική σας πρωτοβουλία όλο αυτό που κάνατε, που περιγράφατε? Ήταν σε συνεργασία με το Δήμαρχο? Και αφού αναφέρεστε συχνά σε αυτό, και τολμώ να σας ρωτήσω, τώρα ας πούμε, γιατί δηλαδή τα κάνατε μόνο σας τότε? Του κεφαλιού σας κάνατε τότε? Όχι, σαφώς, όχι. Και τι άλλαξε τώρα και ο Δήμαρχος? Γιατί είχα προτείνει πολλά. Μέσα σε αυτό ήταν και η διαχείριση των γαλάζιων σημαίων, όταν έψαχνα εγώ, ο αντιδήμαρχος τουρισμού τότε, να μάθω ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, και μου παρουσίαζαν τρεις. Πιστέψαμε αυτόν πραγματικότητα. Είναι ο τάδε, η τάδε και ο τάδε. Και όταν πήγαινα να τους βρω, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Δηλαδή μια κατάσταση, αλλά δεν θέλω να πιστεύω σε τέτοιες λεπτομέρειες, δεν αφορούν τον κόσμο αυτά. Πάντων, okay. Οι πολιτικές μας ενδιαφέρουν. Και εγώ ρωτώ, πώς τότε υπήρχαν άλλες πολιτικές που κάνατε άλλα πράγματα? Ναι. Το νομικό πρόσωπο έχει τον προϋπολογισμό, περιβάλλον. Άλλος έχει τη διαχείριση. Και άλλη υπηρεσία χρειάζεται προκειμένου να στήσει εντός πολλών εισαγωγικών τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να οργανωθεί με κάποιο τρόπο. Ακόμη να δοθεί και μια ανάθεση σε ένα εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος να αναλάβει όλο αυτό. Έχει γίνει σε δήμους. Έχει γίνει ανάθεση σε κάποιους δήμους. Αν μπορούσε δηλαδή κάπως έτσι να λειτουργήσει. Όπου ιδιώτης διαχειρίζεται τις παραλίες, την εγκατάσταση, την απομάκρυνση αυτών των υλικών για να μην καταστραφούν τη στιγμή που πρέπει, προκειμένου να έχουμε αυτό το σήμα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μάλιστα. Κατανοητό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετές ώρες για κάποια ζητήματα. Δεν θέλω να κουράσω όμως. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία εδώ, γιατί μιλάμε πέρα από τις γαλάζιες σημαίες για το τουριστικό προϊόν. Άνοιξε η τουριστική περίοδος. Και αυτό που έχουμε, ας πούμε, έχουμε κάποια ξενοδοχεία που ο κόσμος είναι ελεύθερος να βγει, να περπατήσει, να κυκλοφορήσει, να φάει. Και έχουμε και τα ξενοδοχεία που είναι all inclusive. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι τουρίστες θέλουμε, ποιο τουρισμό θέλουμε, έτσι, και να δείξουμε και στα ξενοδοχεία αυτά με τα all inclusive ότι μπορούν να αφήνουν ή να δίνουν κίνητρα στους τουρίστες να επισκεφτούν την πόλη, να πάνε για ένα καφέ, να πάρουν ένα σουβενίρ, όλα αυτά τα οποία δεν ξέρω αν, τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, ενδεχομένως να την ξανακάνουμε αυτή, αλλά να μου πείτε τώρα, τα έχουμε ξαναπεί και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε τουλάχιστον μια εικοσαετία. Λυπάμαι που το λέω. Και να μην βλέπουμε μόνο λόγια και φωτογραφίες και κείμενα και τα λοιπά και δελτία τύπου. Να βλέπουμε πράξεις. Αυτό έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, όλα όσα γίνονται στο τουριστικό προϊόν είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν θα γίνω στα 48 μου, κυρία Ταγκαράκη. Όλες οι δημοτικές αρχές έβαλαν το λιθαράκι τους, προσπάθησαν με το καλύτερο. Κάποιοι και λόγω συνθήκων, όχι λόγω αδυναμίας, δεν κατάφεραν αυτά πραγματικά ήθελαν. Αυτό είναι όμως ένα φωτεινό παράδειγμα ότι με όσο πιο πολλούς συνεργάζεσαι, φορείς, ανθρώπους, εθελοντές, υπηρεσίες, τόσο περισσότερα και καλύτερα ποιοτικά, ποιοτικώς, αποτελέσματα φέρνεις. Αυτή είναι η σημαία μας.
Ωραία. Πάλι μια ανατελεία γιατί το ξαναφέρουμε θέμα. Και όχι θα γίνει διαφορά από το να διοικήσει εσόπλιστος με μια εκτελεστική εξουσία που απαρτίζεται από 6 έως 10 ανθρώπους χωρίς να συνεργάζεσαι με τους, και να φέρεις πρωτετελεσμένων γεγονότων κάποια πράγματα τα οποία έχεις υποχρέωση πριν τα φέρεις και τα δώσεις στη δημοσιότητα να τα έχεις συζητήσει με κάποιους που έχουν άμεση σχέση με το κάθε θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστήσω. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, για γαλαδισμές, τουριστικό προϊόν.